Στην και συνεχίζουν. Και δεν ξεχνάω. Επειδή μιλάγαμε με τον κύριο Καπερνάρο πριν, ότι έχουν μάλλον καλύτερο νομικό σύστημα. Ο Τσίπρας ζεστενόταν, πέταξε το σακάκι στη Καλαμάτα. Τον είδες. Ήταν λίγο ζεστά εκεί. Ήταν λίγο ζεστά. Είναι παντού ζεστά. Γιατί... πάντως εκεί ζεστά ήταν. Γιατί πάει σε κλειστούς χώρους τώρα τελευταία και κάνει συγκεντρώσεις. Πήγε και σε ανοιχτούς, δεν το θυμάσαι. Πού, για πες, βοήθησε με λίγο. Πήγε πάνω που ήταν στην Κοζάνη, που ήταν τώρα που είχε κάνει την περιοδία. Εγώ δεν μέτραω ανθρώπου. Ούτω ή άλλω την πραγματική καταμέτρηση την κάνουν οι κάλπε και οι πολίτε. Γιατί ο Νίκος ο Παπάς επί 48 ώρες μαζί με τον κύριο Καλογρίτσα δεν έχουν απαντήσει. Επειδή είσαι παλέμαχος συνάδελφος, παρότι νέος, θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα του ζητήσεις να βγει. Ή ο κύριος Αυτιάς, ο συνάδελφος. Εδώ έχει εμπάργο, δεν βγαίνει ο Παπάς. Εγώ έχω ξαναπεί ότι το εμπάργο αυτό είναι λάθος. Σωστός. Από τον Αύγουστο. Σωστός. Δεν νομίζω ότι το έχουν πει πολλοί. Λοιπόν, εμείς θα να το θυμούνται και οι βουλευτές και από εδώ και από εκεί και τα στελέχη. Λέω, όταν έχεις νόμιμους σταθμούς, γιατί κάποτε είχαμε παράνομους και ακόμα έχουμε παράνομους, δεν είναι αυτοί, είναι άλλοι, γιατί εκκρεμούν ζητήματα ρύθμισης. Τώρα είναι αδειοδοτημένοι όλοι οι σταθμοί. Και ο καθένας ότι έχει προβλήματα δεοντολογίας και δημοκρατίας, λέω, με τους ιδιοκτήτες και τα αφεντικά, παρεμβαίνει στο ισουρού για να βοηθήσω τα θεσμικά. Εσύ τώρα, ένας που επειδή είσαι με πράγματα. Στα πράγματα πλήρωσε, ως πολίτης και δημοσιογράφος. Πλήρωσε ο Μαρινάκης για το σταθμό του, αλλά του λένε δεν μας δίνεις και άλλα τόσα για τον άλλον. Ναι. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς, επειδή είσαι και εσύ παλέμαχος, έτσι ισχυρίζεται ο Μαρινάκης. Αλλά να τα ψάξουμε. Δεν υπήρξε απάντηση. Και εγώ, άμα έλεγε το όνομά μου, θα απαντούσα στον κύριο Μαρινάκη. Για να είμαι σαφής. Ο Παπάς δεν απάντησε όμως. Αλλά εντωμεταξύ ο Πρωθυπουργός, λέω, απάντησε. Για να ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό. Καλή συνέντευξη ήταν. Άλλωστε και πέντε χρόνια πριν. Λέω, ό,τι βγει και πει αύριο ο Στούμπος για σένα δεν σημαίνει ότι ισχύει, αλλά ότι άμα σε εμπλέξει πρέπει να απαντήσεις. Έτσι, λέω λοιπόν τώρα. Έπρεπε, εγώ ξεκίνησα με τον Πρωθυπουργό. Μα λέω, θα τον ρωτήσετε και θα απαντήσει. Ξαναλέω. Και το, λοιπόν, το δυστυχές για τον κύριο Μαρινάκη είναι ότι η συγκυρία που διάλεξε, γιατί όπως είπατε τώρα έχει μια νόμιμη άδεια με το ΕΣΟΥΡΟΥ. Γιατί κάποτε θυμίζω η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε το ΕΣΟΥΡΟΥ και το άφηνε πίσω. Μα περίμενε, Γιάννη μου, τώρα έτσι γίνανε τα γεγονότα. Ο Παπάς κατονομάστηκε ότι μεσολάβησε για να δώσει 24 εκατομμύρια ευρώ να δανείσει ο Μαρινάκης στον Καλογρίτσα. Okay. Απάντησε ο Παπάς. Όχι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτά είναι συκοφαντίες. Να το πει και ο κύριος Παπάς. Δεν αναφέρθηκε σε αυτή την περίπτωση. Να το πει και ο κύριος Παπάς. Άκουσε με λίγο τώρα. Ο Πρωθυπουργός είπε γενικά ότι είναι συκοφαντίες. Μα ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να ασχολείται κάθε μέρα τι πετάει ο κάθε ένας μας. Εμένα, εάν με έβλεγε κάποιος επιχειρηματίας και ήμουν πολιτικό πρόσωπο και με κατηγορούσε ότι δάνεισα ή μου ζήτησε να δανείσω, θα έπρεπε να απαντήσω. Αλλά λέω τώρα, ο κύριος Μαρινάκης, δύο μέρες μετά την ιστορία του Αρείου Πάγου, επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη πέντε χρόνια μετά, όπως είπε ο κύριος Χατζηνικολάου. Δεν είπα ότι είναι κακό. Όλα κρίνονται. Ό,τι είναι δημόσιο. Πάντως περιμένουμε όχι, απάντηση. Για τον κύριο Μαρινάκη αφήνω τις συνεχείς αιχμές. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης, όπως είπε ο ίδιος, πέρασε φεγγάρια και με τις παλαιότερες και με τις νεότερες κυβερνήσεις και έτσι κάνουν πολλοί επιχειρηματίες, λέω εγώ. Το θέμα είναι τι κάνουν οι κυβερνήσεις, ποιοι προσέχουν από τις κυβερνήσεις. Να είναι θεσμικές οι συναντήσεις, γιατί συναντήσεις στα σπίτια ή στο σκοτάδι έχουν πρόβλημα. Όσες είναι δημόσιες και σοβαρές τεκμέρονται, διασταυρώνονται και αυτό λοιπόν να απαντήσει ο Παπάς, πάμε... να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε σε θα τον ρωτήσεις, λέω, λοιπόν, να απαντήσει. Ξαναλέω, προς το παρόν δεν έχει αυξημένη αξιοπιστία ο κύριος Μαρινάκης, μειωμένη έχει. Γιατί είναι υπόλογος επίσης υπευθυνιά. Είναι υπόλογος, ελπίζω όταν θα πάει στη δικαιοσύνη να αφαιθεί. Γιατί στη συνέντευξη δεν είδα να απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα ο κύριος Μαρινάκης. Και ο κύριος Μαρινάκης, λέω, απαντήσει, βρε Δημήτρη. Βεβαίως, όταν θα του πάρω συνέντευξη, αν μου τη δώσει, αυτά θα τον ρωτήσω. Πρέπει να μας απαντήσει. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς, λέω, νομίζω ότι θα απαντήσει. Πότε? Και θα το δεις. Εγώ θα το κρίνω. Λοιπόν, εγώ θα το κρίνω. Άρα βγάλαμε και είδηση από τον κύριο Στούμπο ότι θα απαντήσει ο κύριος Παπάς. Εσύ πιστεύεις ότι θα απαντήσει ο Παπάς. Κύριε, ξεκινώ από τον κύριο Γιακουμάτο. Κύριε Γιακουμάτο, αυτή η εξέλιξη.